Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομολογό του Μπόικο Μπορίσοφ στο πλαίσιο του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας στην Αλεξανδρούπολη. Μήνυμα στην εξανατολή σε επιθετική παραβατικότητα να μην παρεμηνεύεται ούτε υποτιμάται η ψύχρεμη στάση της Ελλάδας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην Τουρκία. Στις χώρες μας, στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή μας. Και ακριβώς αυτό δηλώνει και η κοινή διακήρυξη για τη στρατηγική εταιρική σχέση σε όλα τα επίπεδα. Από την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο, μέχρι τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Και βέβαια, η κοινή μας στάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας στη γειτονιά μας και στη Μεσόγειο. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στη Βουλγαρία. Είναι η έκτη επενδυτική δύναμη εκεί, συνεισφέροντας τις εξαιρετικές επιδόσεις της χώρας τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον φίλο Μπόικο για την ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει κάνει και για την ταχύτητα με την οποία η Βουλγαρία πια συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλεται εν πολύ σε πολιτικές που ο ίδιος έχει εφαρμόσει. Αυτή λοιπόν η οικονομική παρουσία της Ελλάδος στη Βουλγαρία μπορεί τώρα να μεγεθυνθεί, καθώς η ελληνική οικονομία επενδύει πια στην εξωστρέφεια, αλλά και να αντιστοιχηθεί με περισσότερες βουλγαρικές επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς τώρα πια η Ελλάδα, μετά από 10 χρόνια κρίσης, επιστρέφει σε δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και γι' αυτό και αποκτά ξεχωριστή σημασία το μνημόνιο συνεργασίας και κατανόησης που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Enterprise Greece και του Invest Bulgaria Agencies. Θέλω επιχειρηματίες και από τα δύο κράτη να έχουν έγκυρη πληροφόρηση για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται και στις δύο πλευρές των συνόρων. Στον τομέα του τουρισμού, τα δεδομένα είναι επίσης πολύ αισιόδοξα. Όλες αυτές οι γενιές των πολιτικών και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία κατάφεραν να τηρήσουν το σημαντικότερο. Όχι μόνο ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως φιλικοί λαοί, και σε διάφορα καθεστώτα τότε να είμαστε πάντοτε τόσο φιλικά διακείμενοι ο ένας προς τον άλλον. Και εκμεταλλευόμενος την αφορμή και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ουρσούλα Φον ντερ έστειλε να με συγχαρεί για την μακροοικονομική σταθερότητα της Βουλγαρίας. Το ήξερε ότι είμαστε εδώ σε αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Έστειλε εγκάρδιες ευχαριστίες και χαιρετισμούς στον Έλληνα Πρωθυπουργό και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το γεγονός ότι οι χώρες μέλη να μπορούν να επιδεικνύουν αυτή την εγκύτητα, να ενώνουν τις δυνάμεις, να ενώνουν τις μεταφορές τους, την ενέργεια, επίσης στον τομέα του περιβάλλοντος και όλα αυτά που προαναφέραμε. Λοιπόν, και συνυπογράφω τα όσα είπε ο ομολογός μου, ο κύριος Μητσοτάκης, και απλά θα θέλω και εγώ να τονίσω και εγώ από δικής μου πλευράς, για εδώ για τα αγαπητά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν κάποιοι κάνανε άσκηση πάνω στο θέμα της διαφοροποίησης, η βουλγαρική πλευρά έγινε ο έτερος της ελληνικής εταιρείας αερίου ακριβώς για να μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές για υγροποιημένο αερίο.